Καλησπέρα φίλοι του καναλιού. Εδώ είναι το οκτιοπολείο του Αργύρη. Τώρα να πούμε ότι αυτή είναι γάτα. Δεν είναι γάτα, είναι σκύλος. Γιατί άμα ήταν γάτα θα έστριβε από εδώ. Πάμε έτσι. Οκτιοπολείο. Οκτιοπολείο Αργύρης. Εδώ στην πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της Καβάλας. Κοιτάξτε πολυκατοικίες. Όλοι όσοι μένετε σε αυτές τις πολυκατοικίες, ελάτε στο ηχθειοπολείο Αργύρης. Πάμε λίγο να δούμε μέσα τι ψάρια έχει. Πάμε να δούμε. Ο σκύλος που πέρασε, άμα ήταν γάτα, θα ψώνιζε κι αυτός. Καλημέρα κύριε Αργύρη. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά. Τι ψάρια έχουμε σήμερα? Ό,τι καλύτερο βγάζει η θάλασσα της Καβάλας. Λένε τα ψάρια, το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του. Και τα ψάρια. Αν και οι Τούρκοι το αφισβητούν με τις γκρίζες ζώνες και τα έμια και το Καστελόριζο, το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του. Να, ορίστε τα ψάρια του Αιγαίου. Σε αυτά ανήκει το Αιγαίο. Εδώ έχουμε τσιπούρες από ό,τι βλέπω, κύριε Αργύρη, χταπόδια. Χταπόδια, κουτσουμούρες, χεριδονόψαρα. Ένα χταπόδι με 9 πόδια. Είναι ο εξαδάχτυλος που λένε, ο εξαδάχτυλος. Κουτσομούρες, κάπα, όχι πι, κουτσομούρες. Γιαγβεόψαρα, όχι, σίγουρα, χεριστόψαρα. Γόπες. Γάμπαρι, φανάρια, λούτσι. Γοφάρια, φανάρι, φαγκρί. Φαγκρί, μουγκρί που λένε. Και μπακαλιάρο στη σκορδαλιά. Ποιο είναι το καλύτερο να πάρει κάποιο σήμερα? Το καλύτερο ψάρι είναι το φρέσκο από ίδιο πέρα. Το φρέσκο. Όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα. Και με την κρίση ψωνίζει ο κόσμος ψάρι? Επειδή δεν είναι τρόφιμο, ψωνίζει. Αχα. Αλλά εντάξει, περνάει και αυτός ο κλάβος τα ζόρια του. Ωραία. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Ενώ ο Έλληνας έχει τόσο πλούτο στην Παγκόσμια Τράπεζα και τα 600 δις. Είναι γεγονός. Ναι, ναι. Ωραία, να πάρουμε και λίγο το μαγαζί, να πάρουμε αυτό το πολύ ωραίο εδώ ιστιοφόρο. Τι σας αλέσει εδώ τα ψάρια. Ο μέανδρος πάνω, και κοιτάξτε παιδιά το μέανδρο. Και την ουρά εδώ πέρα, η ουρά από τι ψάρι είναι αυτό? Τόνο. Από τόνο. Τώρα σκεδάτε και εδώ πέρα. Τα είδη των ψαριών. Εδώ εργάζεται ο κύριε Αργύρης, με αυτά τα πολύ υπέροχα ψάρια. Και μια κυρία μπαίνει, ωραία. Ελάτε. Φεύγουμε. Καλή συνέχεια. Έγινε, γεια σου κύριε Αργύρη. Γεια σας, πολύ καλό ψάρι ο Αργύρης. Έβγε. Καλή συνέχεια, γεια. Εδώ μια άλλη κησιμιά, από τις μεγαλύτερες που υπάρχουν στην Καβάλα, και μία άλλη τώρα είναι εδώ πέρα, Φιλίππου. Σήμερα θα πάμε Φιλίππου και οδός Κύπρου και να δούμε τα έργα που γίνονται στην οδό Αβέροφ. Έγινε, γεια σας, καλημέρα. Εγγραφή στο κανάλι. Οδός Κομινών πάει από εκεί πέρα και από εδώ είναι οδός Φιλίππου. Και η οδός Βελισσαρίου. Βγάζει στην ΑΤΕ Bank Πειραιώς σήμερα. Η πρώην εργασία μου, Βελισσαρίου. Πολύ ωραίο χρώμα πολυκατοικίας αυτό. Κατεβαίνουμε την οδό Φιλίππου. Είναι η παράλληλη της οδό Βενιζέλου που είναι κάτω. Αυτή εδώ τελικά είναι η μεγαλύτερη σημαία. Αυτή είναι η μεγαλύτερη σημαία που έχω δει στην Καβάλα. Μεγαλύτερη και από εκείνη που σας έδειξα προηγουμένως στην οδό Κομινών. Δεν έχω δει μεγαλύτερη σημαία. Κοιτάξτε αυτό το νεοκλασικό τύριο εδώ πέρα, στην οδό Τιμίου Προδρόμου και Φιλίππου. Και κατεβαίνουμε την οδό Φιλίππου. Φιλίππου, του πατέρα του Αλέξανδρου, του Φιλίππου. Ο Φίλιππος. Εδώ είναι η
οι σωλήνες για το αέριο, τα έργα που γίνονται τώρα. Κάψανε για το αέριο. Και εδώ, και εδώ. Εδώ σκάβουνε και δεν τα βάζουνε τσιμέντο αμέσως ή πίσα ακόμα. Αργούνε. Σήμερα είναι Σάββατο, να πούμε. Έχει παζάρι στην Καβάλα, λαϊκή αγορά. Τώρα μπορεί να δούμε κι άλλους με καροτσάκια λαϊκής. Κοιτάξτε το σκόνη, παιδιά. Από εδώ η οδός Φιλοπτώχου. Οδός Φιλοπτώχου λέει. Δηλαδή είσαι φίλος με τον πτωχό, ε. Ενώ ο Έλληνας έχει τόσο τεράστιο πλούτο στην Παγκόσμια Τράπεζα, συν τα 600 δις στον κρατικό προπολογισμό, συν τις μετοχές της Ανατολής που έκανε δωρεά ο Έλληνας Άρτεμις Όρας. Λέει εκεί πέρα, αυτή η οδός λέει, οδός Φιλοπτώχου. Σαν δεν ντρεπόμαστε που βγάζουμε ονόματα οδών Φιλοπτώχου. Μέρα. Δύναμη. Άκου, οδός Φιλοπτώχου. 600 δις στον κρατικό προπολογισμό, 2,3 για ένα νέο σχέδιο Marshall για την Ελλάδα. Δηλαδή, χρήματα 6 φορές το χρέος μας. Το χρέος είναι 400 δις. Το ξεπέρασε τώρα, 31 Δεκεμβρίου του 2022. Το χρέος μας ξεπέρασε τα 400 δις. 400 δις, 280 εκατομμύρια. 400 δις επί 6, 4, 6, 24. 2,33 εξασφάλισε ο Σόρας από την Παγκόσμια Τράπεζα χρήματα, εγγύηση δηλαδή του Σόρα, για να κατεβάσουμε 2,33 ευρώ για ένα νέο σχέδιο Marshall. Από εκεί να δείτε ανάπτυξη η Ελλάδα. Δείτε στο τέλος του βίντεο τα έργα για τους Δήμους, 2,33 εκατομμύρια. Από εδώ κατεβαίνει ο κόσμος για τη λαϊκή αγορά. Η οδός Υπήρου. Λοιπόν, θα πάμε όλη τη Φιλίππο, όπως είπαμε, και την οδό Κύπρου και την οδό Αβέροφ, θα πω, και την οδό Αβέροφ. Κίνδυνος, μην παρκάρετε, λέει. Και τα σκαλάκια από εδώ πέρα κατεβαίνουν από την οδό Ρωμανού. Εδώ είχε ένα κουτουκάκι παλιά. Μια ταβέρνα, θυμάμαι. Με κάτι καλαμιές από πάνω. Σκέπασμα. Έχει χρόνια. Πάνω από 10-20 χρόνια, πόσο έχει. Εδώ συνεχίζει ο οδός Φιλίππου. Φιλίππου. Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα είναι λαϊκή αγορά. Τα καροτσάκια πάνε και έρχονται. Θα σας δείξω όταν πήγαινα αγγλικά από τη Ραψάνη που μένω. Από το Φάλιρο και κοντά, στα αγγλικά στρατηγά και στην Ομόνια. Από εδώ πήγαινα για αγγλικά. Με την τσάντα μου, τρεις φορές την εβδομάδα, απόγευμα, πήγαινα από εδώ πέρα αγγλικά. Ήταν ο πιο σύντομος δρόμος δηλαδή για να φτάσω Ομονία σε 76. Εκεί που ήταν ο στρατηγάκης παλιά, πάνω από το βιβλιοπωλείο ΑΔΕΛΤΑ, που σήμερα είναι ένα φαρμακείο εκεί στη γωνία. Εδώ να δούμε και αυτό το νεοκλασικό.
και τα καπρομάγαζα αυτά. Κοιτάξτε αυτά τα καπρομάγαζα, χρόνια στην Καβάλα. Χρόνια. Και προχωράμε την οδό Φιλίππου. Νηφικά η Ιφηγένεια ακόμα είναι εδώ. Εδώ η στέγη φίλων γραμμάτων και τεχνών, που ήμουν μέλος και στο φωτογραφικό όμιλο. Απαγορεύεται να παίρνετε φωτογραφίες, κύριε. Πρόστιμο 100.000 ευρώ. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου να δείτε τις διαδρομές μέσα στον αστικό ιστό. Μια ιστορική καταγραφή της πόλης της Καβάλας. Καλημέρα. Δεν σε πήρα στο πρόσωπο. Εντάξει, φυλάκια, γεια. Bye. Εδώ για τους καβαλιάδες που γνωρίζουν, Ελλήνων Συνέλευσης, το πρόσωπο του Αρτέμις τώρα, δείτε το στο τέλος, τα 2,33, 6 φορές το χρέος μας για ένα νέο σχέδιο Marshall για την Ελλάδα, στους 325 δήμους και τους 39 της Θάσου, και τα 600 δις που έκανε πρόταση δανεισμού με μισό δεκατό και αποπληρωμή 100 χρόνια αυτός εδώ ο άνθρωπος, ο πρόεδρος του πολιτικού φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Αν δεν το ξέρεις ακόμα, καλύτερα να το μάθεις. Όσο πιο γρήγορα το μάθεις, τόσο καλύτερο για σένα. Στέγη φίλων γραμμάτων και τεχνών. Όσο αργείς να μάθεις τις οικονομικές προτάσεις του Έλληνα Αρτέμις Σόρα, καθυστερείς. Τα 600 δις είναι στους τελευταίους 8 κρατικούς προπολογισμούς, άρα έχει δίκιο ο Αρτέμις Σόρας, αφού αθώθηκε και στο δικαστήριο, έχει κάνει μήνυση και το Μητσοτάκη και το Τζίπρα και το Κουτσούμπα. Όλους για εσχάτη προδοσία, παράβαση καθήκοντος, κακουργηματική απιστία. Να μια μεγάλη ηλικία σημεία πάλι, μεγαλύτερη θα πούμε από αυτήν στην οδό Φιλίππου. Άρα ο Αρτέμις Σόρας έχει δίκιο, τα 600 δις είναι στους κρατικούς προπολογισμούς. Και πρέπει να δικαστούν όλοι αυτοί οι πολιτικάντιδες για εσχάτη προδοσία, παράβαση καθήκοντος, κακουργηματική απιστία. Δεν πάει άλλο αυτό που ζούμε. Θα γίνουν εκταμείευση των 600 δις, που είναι όπως είπαμε στους τελευταίους 8 κρατικούς προπολογισμούς. Θα σας του βάλω και αυτούς. Τώρα δείτε παιδιά, εδώ στο Δημαρχείο 2,33 για το Δήμο Καβάλας. Δείτε και τα 600 δις πώς θα συμπεριφέρθηκε το ελληνικό κράτος στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Δείτε, τα βάζουμε τώρα. Ελευθερία, το άγαλμα της ελευθερίας. Δείτε πώς αυτή η ελευθερία με τα 600 δις στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Δείτε τα, ρε παιδιά, δείτε τα. Τα βλέπετε. 8 τελευταία χρόνια τα 600 δις πώς θα συμπεριφέρθηκε το ελληνικό κράτος. Η ελευθερία του Έλληνα πολίτη θα έρθει από τη διαχείριση των τεράστιων περιουσιών του έθνους των Ελλήνων από την Ελλήνων Συνέλευση. Το μοναδικό πολιτικό φορέα του έθνους των Ελλήνων, με πρόεδρό της ψηφισμένο, εκλεγμένο από τις 12 περιφέρειες του πολιτικού φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, Αρτέμι Σόρα. Πάμε τώρα να πάρουμε την οδό Κύπρου. Πολύ μου αρέσει η οδός Κύπρου που έχει αυτά τα λουλουδάκια εδώ. Δεξιά είναι Κυκλάμινα. Ας δούμε λίγο τα Κυκλάμινα εδώ πέρα, κεντρικά στην οδό Κύπρου, με τον κόσμο να πίνει τον καφέ του δεξιά και αριστερά. Πολύ ωραία τα Κυκλάμινα, ας τα πάρουμε εδώ φωτεινά. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε, κάντε εγγραφή στο κανάλι. Ο Ιωάννης Κωνσταντίνος και δείτε τη στεράση περιουσία του έθνους. Κοιτάξτε το φλακόστρο, τι ωραίο που φαίνεται εδώ στην Καβάλα. Πανέμορφη η Καβάλα. Εδώ είναι το κτίριο του ΟΤΕ. Και τον κόσμο να πίνει μια τελευταία εικόνα, ένα zoom in, zoom out από τη μεγάλη λέσχη το κτίριο. Και τα Κυκλάμινα εδώ της οδού Κύπρου. Και τον κόσμο να πίνει την καφέ του. Πολύ ωραία εικόνα για την Καβάλα. Το αναγνωστήριο όπως είδατε εδώ πέρα. Action. Action Kid. Οδός Δαμιανού εδώ πέρα, Δαμιανού. Η οδός Κύπρου που μας βγάζει εδώ στην οδό Αβέροφ, στην οποία εκτελούνται έργα. Η οδός Αβέροφ είναι αυτή, σε λίγο θα τη δούμε. Εδώ είναι η πλατεία Καπνεργάτη. Κοιτάξτε τι κάνουν εδώ πέρα. Στην πλατεία Καπνεργάτη κάτι θεμέλια εδώ κάνουνε. Κάνε γραφή στο κανάλι. Δεν θες. Ωραία. Εδώ Σαβέρο με τα έργα που γίνονται τώρα. Ας τα πάρουμε τώρα να έχουμε μια ιστορική καταγραφή των έργων που γίνονται τώρα το Φεβρουάριο. Σήμερα έχουμε 18, Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023.
αυτά τα έργα γίνονται, αυτά τα θεμέλια μπαίνουν σήμερα Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023. Μετά από χρόνια να δούμε πώς ήταν τα θεμέλια και τα σίδερα. Ωραία, εδώ το κτίριο του ΟΤΕ. Το καπνομάγαζο εδώ παλιά. Και πάμε λίγο να δούμε το άγαλμα του καπνεργάτη, το οποίο λείπει από τη θέση του. Εδώ είναι η οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από την οδό Φιλίππου, Σάββατο, έχει κόσμο σήμερα. Κοιτάξτε, από την οδό Φιλίππου του πατέρα του Αλέξανδρου, αυτή είναι η οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κοιτάξτε, εδώ πέρα τον κόσμο που κυκλοφορεί. Έχει ο κόσμος χρήματα να αγοράσει. 20.000 ευρώ σε κάθε ένα πολίτη για άμεση ανακούφιση στήριξη. Από τα 600 δις του Αρτέμις ώρα που θα μπει στο τέλος του βίντεο, θα σας βάλουμε την πρόταση δανεισμού από τον Έλληνα Αρτέμις ώρα. Εδώ το άγαλμα του καπνεργάτη λείπει. Έχουν βγει και αυτά όλα. Τα βγάλανε. Να δούμε λίγο και εδώ το κτίριο. Το παλιό του καπνομάγαζο. Το άγαλμα του καπνεργάτη εδώ πέρα που λείπει. Η παρουσία του. Και τα σίδερα εδώ πέρα που γίνονται αυτά τα έργα. Ωραία, η οδός Αβέροφ τελειώνει εκεί πέρα, η οδός Αβέροφ, και όλα τα έργα θα γίνουν στην οδό Αβέροφ, από ότι είναι η ανάπλαση εδώ της πλατείας και της οδού Αβέροφ. Ο κόσμος εκεί αριστερά πήρε τον καφέ του, εδώ περιμένουν τα ραντεβού στην πλατεία Καπνεργάτη και εδώ είναι ο οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου με τον κόσμο που είδαμε, με τους ανθρώπους να θέλουν να αγοράσουν και να μην έχουν χρήματα. Γι' αυτό από τα 600 δις θα δοθούν 20.000 ευρώ σε κάθε Έλληνα πολίτη για άμεση ανακούφιση στήριξη, ολοσχερίζει από πληρωμή του δημοσίου χρέους, εξάλληψη της ενεργείας με το πρόγραμμα Όραμα Ελλάς στα 2,33, που θα το δείτε και αυτό στο τέλος, και δωρεάν ρεύμα νερό, κοινωνικά αγαθά. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε εδώ πέρα την πλατεία όπως είναι τώρα. Πού λέγεται η γυναίκα του Ζάρα, ξέρετε? Η γυναίκα του Ζάρα πώς λέγεται, ξέρετε? Βιβί. Η γυναίκα του Ζάρα λέγεται Βιβί. Πείτε το όλο μαζί και θα δείτε τι βγαίνει. Λοιπόν, εδώ είναι η οδός Κωστή Παλαμά. Ποτέ δεν την πήγαμε. Θα την πάμε κάποια φορά. Ενώ Μεγάλο Αλεξάνδρου πήγα τις γιορτές. Ποτέ δεν πήγα την οδό Παύλου Μελά. Θα τη συνδυάσουμε με κάποια άλλη οδό και θα την γυρίσουμε και αυτήν. Λοιπόν, εδώ είναι η οδός Μεγάλο Αλεξάνδρου. Συγγνώμη, Αβέροφ. Η οδός Αβέροφ, η οποία θα την παίρνουμε τώρα. Θα τη δείτε πως είναι, η οποία όλα αυτά θα αλλάξουν με την ανάπλαση που κάνουν. Εδώ η πιάτσα ταξί που είναι εδώ, η πιάτσα ταξί θα πάει εκεί απέναντι. Εκεί θα πάνε τα ταξίδια από ό,τι λένε τα σχέδια, από ό,τι άκουσα. Και εδώ σίγουρα θα έχει κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ή θα φύγει, μάλλον θα γίνει εδώ μονόδρομος, πώς θα γίνει. Εδώ. Ας πάρουμε την οδό Αβέροφ, πώς είναι σήμερα, 18 Φεβρουαρίου 2023. Το λεωφορείο Βύρονος Καλυθέα. Ο κόσμος να κινείται εδώ πέρα. Θα κάνει στάση εκεί. Στο βάθος του ξενοδοχείου Ωκεανής. Το Βύρονος ανεβάζει κόσμο. Και μπορεί να κατεβάζει κιόλας. Ωραία. Εδώ η ανάπλαση. Εδώ παλιά ήταν ένα καπνομάγαζο. Αν δείτε παλιές φωτογραφίες, ήταν ένα καπνομάγαζο. Θα σας το βάλω να το δείτε. Ωραία. Και εδώ θα πάει, όπως είπαμε, η πιάτσα ταξί. Ωραία. Εδώ και η καβάλα έχει Μικέλε, να ξέρετε. Ωραία. Συνεχίζουμε με την οδό Αβέροφ. Για τον κόσμο να κυκλοφορεί εδώ στην αγορά. Εδώ που σκάβουν είναι τα έργα για το αέριο. Τα έργα για το αέριο και άκουσα ότι βρήκαν και κάτι αρχαία εδώ πέρα. Γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού τι κάνει, κυρία Μεντώνη, δεν τα πήρατε είδηση τα αρχαία εδώ πέρα που βρήκαν στην Καβάλα, στην οδό Βενιζέλου? Αν δεν τα πήρατε είδηση, Ωραία, συνεχίζουμε. Εδώ Αβέροφ, δείτε πως είναι σήμερα και όλα αυτά θα αλλάξουν.
το κάστρο της Καβάλας. Δείτε το. Εδώ το κυκλικό της πλατείας. Εδώ η λέσχη αξιωματικών και τα πορτοκάλια. Εδώ ο ναός του Απόλλωνα και μετέπειτα προφήτη Ηλία. Ήταν ναός του Απόλλωνα, να ξέρετε, όπου είναι σε ύψη ναή των Ελλήνων ήταν του Απόλλωνος, του Διός και του Απόλλωνος. Ωραία. Οι κατοικίες εδώ, Πορθμίο. Κοίτα, αυτό που λέει αεροπλάνο είναι αυτά εδώ πέρα. Αυτά τα αεροπλάνα δείχνει αυτή τα μπέλα. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Άρα, Χολίδη, έγραψες πάλι, Χολίδη, έγραψες. Σε πήρα λίγο. Subscribe. Εγγραφή, οπωσδήποτε. Εδώ. Λοιπόν, είπαμε. Η οδός Αβέροφ, εδώ θα πάνε το ταξί, όπως αλλάζει τώρα. Και πάμε τώρα να δούμε και το τέλος της οδού Αβέροφ που επεκτείνεται μέχρι την Προβλήτα. Η οδός Αβέροφ με τα έργα που γίνονται. Επισκεφτείτε την Καβάλα. Σας το λέμε από το Φεβρουάριο τώρα. Αυτό το λεωφορείο έφυγε από το ΚΤΕΛ. Εδώ δεξιά μας είναι το ΚΤΕΛ. Ένα λεωφορείο κάτω από το κάστρο. Καβάλα, πόλη του Φωτός. Επισκεφτείτε την. Σχεδιάστε τώρα το καλοκαίρι του 2023 να επισκεφτείτε την πόλη μας. Την πόλη της Καβάλας. Και πάμε να τελειώσουμε την οδό Αβέροφ. Ξενοδοχείο Γαλαξίας και ξενοδοχείο Ακρόπολης. Αυτό η χρόνια έχει το ξενοδοχείο. Εδώ, Κωνσταντινούπολη, με την Τουρκία τώρα που μαστίζεται από τους θανάτους, από το σεισμό, στα Άδανα, στο Καχραμάν Μαράς, στην Αλεξανδρέτα και σε άλλες πόλεις της νότιο-ανατολικής Τουρκίας. Καλά είσαι, δύναμη, όλα καλά. 12 ώρα. Ανοίγουμε καινούριο γραφείο Ελλήνων Συνέλευση, Αρτέμις ώρα. Τα 600 δις είναι στον κρατικό προπολογισμό. Δηλαδή, ο κόσμος θες να μιλήσεις. Θα κατεβεί. Ας βάλω, ναι, θα κατεβούμε. Είσαι ενημερωμένος για τα 600 δις. Α, δες το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μου, έκανες. Σε έδωσα, έλα. Λοιπόν, εγγραφείτε στο κανάλι και εσείς που με ακούτε. Και ενημερώσω στο τέλος έχω τα 2,33 για το νέο σχέδιο Marshall, Αρτέμις ώρα και τα 600 δις. Τα δύο βίντεο με όλα. Ναι. Εγώ μόνο το μορφόπεδο ψηφίζω. Ναι, ομορφόπεδο, όχι. Μέχρι τώρα το μορφόπεδο ψηφίζαμε. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Είναι σαν να πας σε ένα συμβολογράφο, να έχεις μια τεράστια περιουσία, 600 δις και 2-300, για να με λες δεν μου αρέσουν τα μούτρα του δημοσιογράφου. Του συμβολογράφου. Μόνο Αλέξη ψηφίζει. Έκανε συμβόλαιο με το λαό. Αυτή τα συμβόλαιά του. Αλέξη Δαγκωτό. Οι υπογραφές του Αλέξη και του Μητσοτάκη είναι μουτζούρες. Θα τις ακυρώσουμε όλους. Το έθνος συστάθηκε. Το έθνος συστάθηκε. Γεια. Καλημέρα. Το έθνος συστάθηκε. Εγγραφείτε στο κανάλι. Και δείτε στο τέλος τα δύο βιντεάκια, μην ξεχάσετε, 2,33 και τα 600 δις, τα επίσημα έγγραφα. Τώρα και να ψηφίσεις Αλέξη, σε κοροϊδέψου ο Αλέξης. Φτάνει πια με αυτό που ζούμε. Μόνο με τα 600 δις στον κρατικό προπολογισμό που γύρανε 701 σύμφωνα με τους στόχους πενταετίας, εδώ είναι δύο πιτσαρίες, εκεί, τα έσοδα του κράτους ανεβαίνουν όσο περνάνε τα χρόνια, ανεβαίνουν και πιο πολύ τα έσοδα του κράτους. Δείτε τον απολογισμό του κράτους στο νόμο 4992. Δείτε το. Απολογισμός του κράτους. Νόμος 4992. Δείτε, πατήστε απολογισμός 4992 και θα δείτε μέσα ότι τα έσοδα του κράτους είναι 1,358 δις. Που μέσα είναι τα 600 τους τώρα φυσικά, 701 που γίνανε. Άιντε, άιντε. Εδώ είναι οι δύο πιτσαρίες και το λιμενικό ταμείο εδώ πέρα. Εδώ οι ελληνικές σημαίες.
Όλα αυτά θα αλλάξουν. Όπως λένε. Εδώ. Ας καταγράψουμε. Για να τερματίσουμε το σημερινό μας βιντεάκι. Δεν ξέρω αν παραμείνει το πλακόστρωτο εδώ πέρα. Κοιτάξτε το πλακόστρωτο. Όλα αυτά από χρόνια είναι εδώ πέρα. Αυτά είναι από την εποχή της ταινίας της Μελίνας Μερκούρη, Top Capi. Εδώ και εδώ το περίπτερο, κάτω από τις ελληνικές σημαίες. Η πανέμορφη πόλη μας Καβάλα. Εδώ που γίνεται η παρέλαση. Για να τερματίσουμε τώρα με την ανάπλαση που θα συμβεί. Όπως είπαμε, από την πλατεία Καπνεργάτη μέχρι εδώ θα αλλάξουν όλα. Τώρα, αν βρω κάποια σχέδια στο διαδίκτυο, θα τα βάλω να δείτε πόσες θα γίνουν. Σήμερα που τα καταγράφουμε είναι Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023. Δείτε το. Τι γίνεται τώρα από εδώ οι Φοίνικες. Εδώ παρκάρουν αυτοκίνητα. Είναι ένα πάρκινγκ. Για να... Γιατί αλλιώς πού να παρκάρεις. Και εδώ είναι το Aqua Blue. Σήμερα στο λιμάνι της Καβάλας. Οι ηλικές σημαίες εκεί πέρα. Μία ηλική σημαία και το κάστρο. Ωραία. Κλείνουμε με το κάστρο και δείτε τα 2,33 για αυτό το Δήμο, για το Δήμο Καβάλας και τα 600 δις, όλα τα επίσημα έγγραφα που κατέθεσε ο Έλληνας Αρτέμις Ωρας. Όλες τις αποδείξεις. Έγινε. Γεια σας από την Καβάλα και δείτε τα δύο βίντεο. Μην τα ξεχάσετε τώρα. Δείτε τα βίντεο τώρα. Μην ξεχάσετε να δείτε το βίντεο. 2,3 τρισεκατομμύρια ευρώ είναι ήδη εγκεκριμένα για Ελλάδα και Κύπρο. Ας δούμε λοιπόν τον ρόλο των δημάρχων και του Αρτέμις Ωρας σε όλο αυτό. Βλέπουμε λοιπόν τα έργα στους Δήμους και πώς αυτά ταξινομούνται σε τρεις κύριες ομάδες. ...325 μελέτες με 49.000 έργα έτοιμες προς υλοποίηση για όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και τον απανταχού ελληνισμό. Ο Δήμος Ιεράπετρας, με πόρισμα από ομάδα εμπειρογνωμόνων, επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της χρηματοδότησης με εγγυητή τον Αρτέμις Ωρα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαιώνει την νομιμότητα των κινήσεων του Αρτέμις Ωρα, μετά από επερώτηση του Ιορδάνη Τζαμτζή στη Βουλή, ζητώντας να διερευνηθεί από τα σχετικά Υπουργεία η νομιμότητα της όλης δραστηριότητας. Ο Αρτέμις Ωρας επιδίδει εξώδικο στις 27 Μαρτίου 2015 στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και στον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη με κοινοποίηση στους Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Ιωάννη Στουρνάρα, διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, στην Τρόικα, στον Μπαράκ Ομπάμα, πρόεδρο της Αμερικής, στον αρχηγό της CIA και στον Βλαντιμίρ Πούτιν, πρόεδρο της Ρωσίας. Το θέμα του εξωδίκου είναι η κλίση για συντονισμό και εποπτεία, προκειμένου να πάρθουν κεφάλαια από τα παράγωγα του πλούτου των κληρονομικών ταμείων για το ελληνικό έθνος, τα οποία είναι ήδη εγκεκριμένα, με ποσό που ανέρχεται στα 2,3 τρισεκατομμύρια ευρώ. Ο Αρτέμις Ωρας καλεί το Γιάννη Βαρουφάκη ως Υπουργό Οικονομικών που έχει το δικαίωμα εκ του θεσμικού του ρόλου να πράξει τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να πιστωθούν τα χρήματα σε τράπεζα επιλογής του Υπουργείου με την απαιτούμενη ασφάλεια, με πλήρη διαφάνεια και ενώπιον εισαγγελικής εποπτικής αρχής. Δεξιά στην οθόνη μας τα εξώδικα κοινοποίησης στους υπόλοιπους θεσμούς. Όλα λοιπόν είναι έτοιμα. Το μόνο που μένει είναι η συνένωση των Ελλήνων, δημιουργώντας έτσι τον μηχανισμό, νομικά και θεσμικά, για την υλοποίηση της τεράστιας αυτής χρηματοδότησης. Σας καλωσορίζω στην παρουσίαση ατράνταχτων στοιχείων και αποδείξεων των προσφορών του Αρτέμις Ωρα στο κυρίαρχο έθνος των Ελλήνων.
Και ενώ όλα φαντάζουν δυσίωνα, το 2012 τον Σεπτέμβρη, ο Έλληνας Αρτέμις Όρας καταθέτει 600 δισεκατομμύρια δολάρια υπέρ της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας. Με απλά λόγια, στο έθνος των Ελλήνων, με σκοπό την αποπληρωμή του δημοσίου και ιδιωτικού χρέους. Τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου είναι χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και συγκεκριμένα του Τμήματος Οικονομικών με το όνομα US Treasury. Ο Αρτέμις Όρας είναι νόμιμος και πλήρως εξουσιοδοτημένος κάτοχος και δικαιούχος των εν λόγω συναλλαγματικών. Με πλήρες σε ισχύ πληρεξούσιο, το οποίο είναι ανέγκλητο, διαρκείας και διατηρεί με τα θανάτια και κληρονομική ισχύ. Όλα τα νοτέρω επικυρώνονται στην οθόνη αποτύπωσης εμπορικών συναλλαγών της Αμερικής με το όνομα UCC, με παγκόσμια ισχύ. Το UCC είναι αναγνωρισμένο από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αμερικής ως τράπεζα και οι εκτυπώσεις από την οθόνη τους αναγνωρίζονται ως τραπεζική απόδειξη και οι συναλλαγματικές των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως επιταγή πληρωμής. Αδιαφυσβήτητα λοιπόν τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια υπέρ του ελληνικού έθνους. Εδώ βλέπουμε τη νομική γνωμάτευση της κατάθεσης. Δεν υπήρξε λοιπόν καμία διαμαρτυρία ή αντίρρηση ή ένσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την εγχώρηση, μεταφορά και πίστωση των 600 δισεκατομμυρίων και η πράξη θεωρείται λήξασα. Οι συναλλαγματικές είναι νόμιμες και επιβεβαιωμένες, σε πλήρη ισχύ και αξία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία για τους σκοπούς της χρηματοδότησης. Στην προκειμένη περίπτωση για την αποπληρωμή δημοσίου και ιδιωτικού χρέους, χωρίς να μπορεί να προκληθεί ποτέ οποιαδήποτε νομική συνέπεια ή εμπλοκή με οποιονδήποτε τρόπο. Οι δύο όροι του Αρτέμις Όρα είναι οι όροι που θα έθετε ο κάθε χέφρον Έλλην. Λογιστικός έλεγχος και απόδοση ευθυνών. Ο φάκελος με όλα τα επίσημα έγγραφα και την πιστοποίηση της κατάθεσης των 600 δισεκατομμυρίων πήγε σε όλους τους αρμόδιους επίσημους φορείς, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τώρα όλοι γνωρίζουν. Το Υπουργείο Οικονομικών κάνει μια ανεπίσημη ανακοίνωση μέσω διαδικτύου. Ο Αρτέμις Όρας μετά την ανεπίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών αποστέλει εξώδικα και υποβάλλει για ακόμα μία φορά επισήμως την πρόταση των 600 δισεκατομμυρίων προς την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, υπενθυμίζοντάς τους την υποχρέωσή τους να την ελέγξουν προτού την απορρίψουν ή τη χλεβάσουν. Την εξώδικη δήλωση κοινοποιεί και στον εισαγγελέα του Αριουπάγου αλλά και στα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η απραξία των θεσμών κάνει τον Αρτέμις Όρα, ορμόμενος και από την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου, να κοινοποιήσει νέα επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Βουλής, με αίτημα τη συνάντησή τους εντός 48 ωρών. Η απάντηση ήρθε από τον Πρόεδρο της Βουλής, Ευάγγελο Μεϊμαράκη, ο οποίος δηλώνει αναρμόδιος. Το Υπουργείο Οικονομικών απαντά. Αποδέχεται απευθυνόμενο στον Αρτέμις Όρα και στον δικηγόρο του κύριο Παπαδάκη ότι έλαβε την πρόταση χρηματοδότησης των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων και παραπέμπει την υπόθεση στους επίσημους μηχανισμούς του κράτους, που είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εδώ βλέπουμε και το επίσημο έγγραφο του Υπουργείου με αριθμό πρωτοκόλλου. Το ότι οι μηχανισμοί του κράτους δεν εκτελούν τις διαδικασίες κάνει τον Αρτέμις Όρα να στείλει νέα πρόσκληση στις 7 Νοεμβρίου του 2012 για συνάντηση προς τον Πρωθυπουργό, Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ενημερώνει παράλληλα με επιστολές τα μέλη όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων καθώς και όλους τους ανεξάρτητους βουλευτές. Αφού δεν έλαβε καμία απάντηση από κανέναν πολιτικό φορέα, ο Αρτέμις Όρας προχώρησε και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά του Αντωνίου Σαμαρά, του Ευάγγελου Βενιζέλου, του Φωτίου Κουβέλη, του Ιωάννη Στουρνάρα, του Κάρολου Παπούλια, άπαντων των αρχηγών των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, άπαντων των Ελλήνων βουλευτών και κατά παντός άλλου υπευθύνου. Μηνυτήρια αναφορά για εσχάτη προδοσία, παράβαση καθήκοντος και κακουργηματικής απιστίας. Εκπρόσωπος της πολιτικής κοινής, ο Άδωνης Γεωργιάδης, μηνύει τον Αρτέμις Όρα
για διασπορά ψευδών ειδήσεων σε σχέση με τα 600 δισεκατομμύρια, για ανησυχία λαού και κατάλυση του πολιτεύματος. Η δίκη πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου του 2013 στα δικαστήρια της Ευελπίδων, παρουσία εκατοντάδων Ελλήνων πολιτών. Η δικαστική απόφαση καταπέλτης για το κράτος που σκύβει το κεφάλι στις ορέξεις των επικυρίαρχων τραπεζιτών τοκογλύφων. Αθώος ο Αρτέμης Όρας. Αποδείχτηκε ότι ο Αρτέμης Όρας, δυνάμια μετακλή του πληρεξουσίου, την χάνει διαχειριστής χρηματικού ποσού ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Άλλη μία αδιαμφισβήτητη απόδειξη στα χέρια των Ελλήνων. Σε συνέχεια βλέπουμε την πιστοποίηση μέσα από τη δικαστική απόφαση της επικύρωσης ύπαρξης των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων με ακριβείς λεπτομέρειες. Το δικαστήριο επικυρώνει τη γνωστοποίηση του φακέλου των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς όλους τους θεσμούς και τονίζει ότι έλαβε όλα τα σχετικά με την κατάθεση νομιμοποιητικά αποδεικτικά και επικυρώσεις που έγιναν με το Αμερικανικό Δημόσιο καθώς και τα αποδεικτικά κατάθεσης των 600 δισεκατομμυρίων στην Τράπεζα του Καναδά. Επομένως, αθώος ο Αρτέμης Όρας. Τα 600 δισεκατομμύρια είναι πλέον του ελληνικού έθνους. Επειδή ωστόσο μετά την ακρόαση και τα αποδεικτικά έγγραφα δημιουργήθηκαν στο δικαστήριο υπόνοιες για τέλεση αδικημάτων από τρίτα πρόσωπα, η δικογραφία διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών για διερεύνηση για τυχόν τέλεση αυτεπαγγέλτος διοκόμενων αδικημάτων. Στις 19 Μαρτίου του 2015, το Υπουργείο Οικονομικών και ο Γιάννης Βαρουφάκης ενημερώνονται εξωδίκως για τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Ενήμερη λοιπόν και η νέα κυβέρνηση. Ο Αρτέμης Όρας στο εξώδικο ανακοινώνει την άρση των 2 ώρων προκειμένου να διευκολύνει περισσότερο τη διαδικασία, παρόλα αυτά η κυβέρνηση και όλος ο κρατικός μηχανισμός παραμένουν αμέτωχοι. Σήμερα εκδικάζεται η μήνυση που είχε καταθέσει ο Αδωνής Γεωργιάδης εναντίον του επιχειρηματία Αρτέμη Σόρα και της ομάδας του, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι με ομόλογα αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ μπορούν να σώσουν την Ελλάδα από το χρέος. Αυτή την ώρα στο δόλιο βρίσκονται, καταθέτουν 2 τραπεζίτες, οι οποίοι έχουν έρθει από τον Καναδά και από τις καταθέσεις τους φέρονται να επιβεβαιώνουν ότι τα χρήματα υπάρχουν. Δεν πέραμε και στο μνημόνιο, Νίκο, τα ξέρεις πολύ καλά. Το 2009 που έχουν πέσει τώρα μέσα στο ελληνικό κράτος 600 δισεκατομμύρια, θα είχαμε πάει σε χρονοκοπία σίγουρη το 2009. Θα πηγαίναν την επόμενη μέρα συνταξιούχοι και μισθωτοί, θα πηγαίναν στις τράπεζες και θα λέγανε στάση πληρωμών. Δεν υπάρχει μία και δεν υπήρχε μία τότε. Αυτό βρήκε από Πατρέο, αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε και δεν το διαχειρίστηκε σωστά. Ο κύριος Σόρας στέλνει και μία μήνυση στους 300 βουλευτές και τους λέει, και σε μένα δηλαδή, ναι, και λέει κύριε, εγώ σας πηγαίνω για εσχάτη προδοσία και για κακουργηματική απιστία. Υπογράφω ότι το παρέλαβα. Ναι. Τι πρέπει να κάνω, να το πάω στη Βουλή. Ελάτε να μας πείτε σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί μέχρι σήμερα. Από τότε περάσανε μήνες ολόκληροι και δεν πήρα καμία απάντηση. Η απόρρωση είναι τα απόπλακα για αυτούς. Η σημερινή απόρρωση δηλώνει ότι έχεις τα λεφτά σου στο λογαριασμό σου, τα έχεις όλα. Γιατί δεν πήρατε την 600? Αφού σας το έδωσα. Γιατί δεν το πήρατε, είχατε άλλο σχέδιο? Τι άλλο σχέδιο, δεν ψάχνετε για λεφτά. Σήμερα ακούστηκαν πολύ σημαντικά πράγματα για την Ελλάδα μας. Και ακούστηκε, αποδείχτηκαν τα αμόλογα, αποδείχτηκαν τα πάντα. Ήταν εδώ οι τραπεζίτες. Κύριοι, είστε τα δάνεια. Αυτοί δεν έχουν τίποτα. Εσείς τα έχετε όλα. Δεν τα έχετε. Και τα χρήματα είδατε, ακούστηκε στο δικαστήριο. Είναι κατατεθειμένα στο δικό σας λογαριασμό, στην ελληνική δημοκρατία. Είναι έτσι, δεν είναι? Ναι, αυτή την αθώωση πήρατε σήμερα. Αυτή τη γούλα την έχετε. Πρέπει να μεταλαμπαδεύσει αυτό τώρα. Άρα, Έλληνα, εσύ είσαι κυρίαρχος. Δήλωσε το εγγράφος και απέτησε με την εντολή σου τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι πλέον δικό σου περιουσιακό στοιχείο. Εσύ είσαι το κυρίαρχο έθνος. Η υπογραφή σου έχει νομική ισχύ. Συνένωση Ελλήνων απανταχού της ΓΕΑΣ. Η μόνη λύση.